Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσα Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Δυστυχώς η φωτιά έκαψε τα πάντα. Να υποδεχτούμε στο δελτίο μας τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνός, κύριο Θωμά Μόσχο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Δυστυχώς ο λόγος που σας κάλεσα σήμερα στο δελτίο μας δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστος. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για έναν συνάδελφό σας, καθώς όπως είπαμε και προηγουμένως πυρκαγιά ξέσπασε σε κτηνοτροφική μονάδα και κάηκαν τα πάντα. Θα θέλαμε λίγο να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος, πότε έγινε και ποια τα αποτελέσματα. Δυστυχώς έτσι είναι. Έγινε προχθές το βράδυ στην ουσία. Είναι στην περιοχή των Αμπελοκήπων από τη μεριά της Εγνατίας. Δηλαδή όπως ερχόμαστε από την Εγνατία έχει μια στροφή δεξιά που κατεβαίνεις για το χωριό. Εκεί πέρα βρίσκεται η κτηνοτροφική μονάδα κάτω από το χωριό και έξω, δηλαδή προς το ποτάμι. Μάλιστα. Το μέγεθος της ζημιάς, κύριε Μόσχο, έμεινε τίποτα όρθιο? Δυστυχώς δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Έχουν καεί τα πάντα. Δηλαδή οι ανθρώποι χάσανε τα πάντα. Το μόνο που έμεινε ζωντανό ήταν τα άλογα που τα είχαν δεμένα πιο πέρα σε μεγάλη απόσταση από την κτηνοτροφική μονάδα. Και κάποια σκυλιά. Νομίζω και δύο σκυλιά είχαν μείνει με τα μικρά τους, ήταν γεννημένα, είχαν μείνει μέσα. Έχουν καεί και αυτά. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει καεί όλος. Το αλμεκτικό συγκρότημα, οι παγολεκάνες, οι αποθήκες του ανθρώπου, οι τροφές. Τα πάντα, κάηκαν ολοσχερός δηλαδή. Κύριε Μόσχο, με συγχωρείτε, κάνατε μια ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα σταθώ σε μία λέξη, αν θέλετε να τη σχολιάσουμε. Βέβαια, το νόημα της επιστολής είναι πολύ διαφορετικό, αλλά εσείς ξεκινάτε, ξέσπασε ύποπτη πυρκαγιά. Για ποιο λόγο χαρακτηρίζεται την πυρκαγιά ως ύποπτη? Ναι, τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι και ο αρμόδιος να μιλήσω ακριβώς γι' αυτό, αλλά ο συνάδελφος θεωρεί ύποπτο το πώς ξέσπασε η πυρκαγιά. Γιατί και εμείς που πήγαμε εκεί πέρα, δηλαδή τον επισκεφτήκαμε για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να τον στηρίξουμε ψυχολογικά και με ό,τι βοήθεια μπορούμε, ό,τι χρειαστεί, μας εξήγησε και μας έδειξε το μέρος. Υπήρχε ένα καταγραφικό με κάμερες το οποίο έχει καεί, αλλά γύρω-γύρω δεν έχει καεί τίποτα. Και ο στάβλος φαίνεται ότι έχει πάρει φωτιά και από μπροστά και από πίσω. Ταυτόχρονα δηλαδή κάπως. Όχι ταυτόχρονα, θέλω να πάω από δύο μεριές που είναι πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Από ό,τι μας ενημέρωσε ο συνάδελφος θα πάει στον εισαγγελέα. Ήταν σήμερα να επισκεφτεί τον εισαγγελέα. Τώρα δεν είχαμε άλλη επαφή σήμερα. Δεν ξέρω δηλαδή που έχει καταλήξει. Και περιμένει το πόρισμα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας για να κινηθεί δικαστικά. Κατόπιν φαντάζομαι παντός υπευθύνου, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έρευνα θα γίνει. Ναι. Το θέμα είναι ότι θεωρεί ο συνάδελφος ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει ότι με την υπόθεση και περιμένουμε τώρα τη δικαιοσύνη. Μάλιστα, μένει να δούμε, κύριε Μόσχο, πραγματικά αυτά που μας περιγράψατε. Πήγατε και στο σημείο, μάλιστα, έχουμε πάρει και πλάνα τα οποία έχετε βιντεοσκοπήσει εσείς από την κινητή σας συσκευή. Μπορούμε να δούμε το μέγεθος της καταστροφής, το οποίο υπέστη η κτηνοτροφική μονάδα. Δυστυχώς, ανυπολόγιστη και οικονομική ζημιά που υπέστη ο συνάδελφός σας. Μένει να πέσει φως στην υπόθεση. Δυστυχώς, δεν υπάρχει καταγραφικό να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, αυτό που προκαλεί επίσης εντύπωση είναι ότι κι εσείς ως πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνός πήγατε στο σημείο προκειμένου να δείτε τι συνέβη αλλά και να εκφράσετε τη συμπαράστασή σας. Και πάλι στην επιστολή, αυτό που μας χαροποιεί ως ανθρώπους, ως κοινωνία, είναι ότι κάνετε έκκληση για βοήθεια προς τον κτηνοτρόφο, το οποίο η περιουσία έγινε στάχτη, αλλά είδαμε και από άλλες φιλοζωικές οργανώσεις να ζητούν βοήθεια για τη στήριξη αυτού του ανθρώπου που λίγες μέρες πριν το κλείσιμο της χρονιάς έζησε αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Κάηκαν δεκάδες ζώα, κάηκε η περιουσία του. Κοιτάξτε, κυρία Κοσμίδου, ειδικά οι κτηνοτρόφοι είμαστε πλήρως εκτεθειμένοι σε περιπτώσεις παρόμοιες, είτε είναι πλημμύρα είτε είναι πυρκαγιά. Το κράτος αργεί πάρα πολύ να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο. Το είδαμε και στην Εύβοια που δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για έκτακτα φαινόμενα ώστε να μπορούν να καλύψουν με τροφές
τα ζώα ή με κάποιο ζωικό κεφάλαιο, ώστε να στηρίξουν το κτηνοτρόφο. Και επειδή είχαμε και άλλη μια παρόμοια περίπτωση με φωτιά εδώ πέρα στο κεφαλάρι, σιδεροχώρι εκεί πέρα, δηλαδή ενδιάμεσα από εκείνα τα δύο τα χωριά, ένα συνάδελφο. Ναι. Και γενικά είχαμε και άλλες φωτιές, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Και ειδικά επειδή ο Παντελής διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τις φιλοζωικές οργανώσεις, είναι γενικά, τον ενδιαφέρουν πολύ τα ζώα, τα αγαπάει. Και ήταν αγαπητός δηλαδή σε αυτό το κλάδο, είναι και αγαπητός σε εμάς, δηλαδή όλοι οι κτηνοτρόφοι που προσπαθούμε να συνεργαστούμε όπως πρέπει. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα και ξέρουμε όταν πας και εκεί πέρα και βλέπεις και τον ιδιοκτήτη να τρέμει ολόκληρος, έχασε τα ζώα του, έχασε την περιουσία του ολόκληρη, δηλαδή τα κτίρια όλα, τις τροφές, τα μηχανήματα. Την εργασία του, τα πάντα. Τα όνειρά του έχασε, το μέλλον του. Ναι. Εμείς το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε είναι ψυχολογική υποστήριξη και οτιδήποτε υλικά αγαθά μπορούμε να προσφέρουμε, αλλά το κακό είναι ότι δεν έχει μείνει και κάτι όρθιο στη συγκεκριμένη περίπτωση για να τον βοηθήσουμε. Δηλαδή άλλες μονάδες που κάηκαν είχαν μείνει ίσως κάποια ζώα ή ο άνθρωπος είχε κάποιες τροφές και του δίνανε ζώα. Εξαρτάται, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εδώ μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Ναι, δυστυχώς είναι πολύ δυσάρεστη αυτή η κατάσταση. Ναι, οι άνθρωποι, οι βιοπαλαιστές να βλέπουν σε λίγες ώρες να χάνεται η περιουσία τους, το βιός τους, ανυπολόγιστη η ζημιά. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά στον κτηνοτρόφο, να μπορέσει να αποζημιωθεί και να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια. Εγώ θα επιμείνω βέβαια ότι η κίνησή σας ως αγροτικός σύλλογος να του συμπαρασταθείτε δείχνει ότι υπάρχει ακόμα ανθρωπιά στις μέρες μας. Άσχετα με το αποτέλεσμα, τι θα μπορέσετε να προσφέρετε, σημασία έχει η κίνηση στην οποία προβήκατε. Η δική μας λογική είναι ότι μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε, να συνεχίσει κάπως η κοινωνία μας με αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια. Και το θεωρούμε χρέος μας να βοηθήσουμε όλους τους συναδέλφους, άσχετα αν είναι κτηνοτρόφοι ή αγρότες. Γιατί και οι χρονιές, κάθε χρόνο πάμε και χειρότερα στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Ειδικά φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, και αυτή που πέρασε και αυτή που έρχεται. Και τα προβλήματα είναι τεράστια και διαχρονικά και δεν βλέπουμε να λύνεται κάτι. Οπότε ήρθε και κάτι τέτοιο να αποτελειώσει ψυχολογικά τον άνθρωπο. Εκεί ήθελα να καταλήξω, κύριε Μόσχο. Είδαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν στην περιοχή μας, συγκεκριμένα στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Το αναλύσαμε διεξοδικά, αλλά από αυτό ξεπηδούν και άλλα προβλήματα. Μας αναφέρατε και άλλα περιστατικά, ότι οι κτηνοτρόφοι αργούν να αποζημιωθούν για τις ζημιές, για τις βλάβες τις οποίες είχαν στις μονάδες τους. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο σας. Θα ήθελα λίγο να το δούμε, να τα βάλουμε σε μια ιεραρχία και νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το κόστος παραγωγής, το οποίο, αν δεν απατώμε, αυξήθηκε φέτος κατά 60%. Ναι, σε πολλές περιπτώσεις έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο. Αυτό είναι το τουλάχιστον 60%. Οι ζωοτροφές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν αυξηθεί και 200%, ανάλογα για τι καρπό μιλάμε. Οι μεταφορές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ λόγω κόστους πετρελαίου. Το ρεύμα έχει αυξηθεί και αυτό πάρα πολύ. Είδαμε κάτι ανακοινώσεις, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά όπως και να έχει, όταν η πρώτη ύλη που παίρνουμε εμείς για να δώσουμε στα ζώα αυξάνεται 60% και το γάλα έχει αυξηθεί 10 με 15%, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη ψαλίδα εμείς δεν μπορούμε να τη μικρύνουμε με κανέναν τρόπο και να ισοφαρίσουμε κάπως τη ζημιά μας. Και είμαστε και οι μόνοι που δεν έχουμε πάρει τίποτα από την κυβέρνηση, ούτε την περσινή χρονιά που είχαμε κορονοϊό και μας είχαν πάρει τα αρνιά τζάμπα και μας είχαν ρίξει το γάλα γιατί μας λέγανε ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Ούτε φέτος βλέπουμε να παίρνουμε κάποιες επιδοτήσεις ή κάτι έκτακτο, μια οποιοδήποτε αποζημίωση, έστω μια βοήθεια από το κράτος. Και νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει, όχι νομίζω, υπάρχει και ήδη απόφαση τον Ιανουάριο να ξεκινήσουν τα μπλόκα. Μάλιστα, οπότε αυτό είναι τώρα που μας λέτε, κύριε Μόσχο, είναι μία είδηση. Θα προβείτε κτηνοτρόφοι σε νέες κινητοποιήσεις, ζητώντας στην ουσία να δοθεί μια λύση στα προβλήματα τα οποία σας απασχολούν και κάποια ενίσχυση για όλες τις ζημιές που δεχτήκατε την προηγούμενη χρονιά εξαιτίας και της υγειονομικής κρίσης. Δεν είναι μόνο για την προηγούμενη χρονιά. Είναι γενικά διαχρονικές οι ζημιές. Δεν έχει να κάνει μόνο με την κάθε χρονιά. Είναι χρόνια που λέμε τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή το κόστος παραγωγής κάθε χρόνο και αυξάνεται περισσότερο.
και δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο για μας. Δεν είναι ότι δεν μπορούν. Μπορούν να πάρουν άμεσα μέτρα, δηλαδή όπως πήραν για όλα τα πράγματα. Πώς έσωσαν παραδείγματος χάρη την Αιτζίαν με 120 εκατομμύρια και δεν μπορούν να δώσουν 120 εκατομμύρια στους κτηνοτρόφους που στηρίζουν ολόκληρη την Ελλάδα, ταΐζουν ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι επίσης και άλλα πολλά προβλήματα που δεν είναι μόνο των κτηνοτρόφων, είναι και το πώς αντιμετωπίζουν τον κτηνοτρόφο, τα οποία είναι αλληλένδετα και με τον ελεύθερο επαγγελματία. Παραδείγματος χάρη η ασφάλεια. Ναι. Και αυτό που αναφέραμε ότι δεν μπορούμε να αποζημιωθούμε γρήγορα για τα ζώα μας και άμεσα, αλλά και η ίδια η ασφάλεια που μας παρέχει το κράτος δεν είναι η ίδια ασφάλιση με οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο. Αν κάποιος κτηνοτρόφος πάει στο πόδι του, δεν μπορεί να πάει στην εργασία του. Ναι, αλλά δεν τον αποζημιώνει η ασφάλεια. Ούτε το 70% του μισθού του για όσο καιρό θα κάθεται σπίτι να κάνει αποθεραπεία και να συνέλθει, θα κάνει φυσιοθεραπείες, θα κάνει, ούτε του αποζημιώνει τον έξτρα υπάλληλο που θα πληρώσει. Όπως επίσης, αν κάποια γυναίκα γεννήσει, κτηνοτρόφισσα τέλος πάντων γεννήσει, δεν παίρνει άδεια αλοχίας. Θα πρέπει την άλλη μέρα να πάει στη δουλειά. Ποιος θα πάει στα πρόβατα ή στις γελάδες. Τα ζώα γενικά, ό,τι έχει, οτιδήποτε καλλιέργεια. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη δηλαδή για το ασφαλιστικό, κύριε Μόσχο, ούτε στα ευχάριστα δηλαδή σε κάποια εγκυμοσύνη, ούτε στα δυσάρεστα σε κάποιο εργατικό ατύχημα. Και να πούμε ότι τα εργατικά ατυχήματα είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, ειδικά πάνω στην δουλειά σας. Δυστυχώς ναι, είναι και μια δουλειά η δική μας που είναι συνεχώς εκτεθειμένο στο καιρό και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και πολλές φορές συμβαίνουν ατυχήματα. Είναι πιο συνήθις να πάθει κάποιος αγρότης και κτηνοτρόφος ατύχημα παρά να πάθει κάποιος δημόσιος υπάλληλος, παράδειγμα. Το θέμα είναι ότι ενώ μας φορολογούν και μας ασφαλίζουν, όπως υποτίθεται ότι έγινε ενιαίος ο φορέας και ασφαλιζόμαστε και φορολογούμαστε όλοι το ίδιο, δεν μας αντιμετωπίζουν το ίδιο. Ούτε εμάς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ούτε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Mm-hmm. Υπάρχουν πάλι δύο, είναι ασφάλεια δύο κατευθύνσεων. Mm-hmm. Το οποίο δεν το θεωρούμε δίκαιο και δεν είναι ένα από τα πολλά προβλήματα. Έτσι, απλά είναι ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να έχει λυθεί. Υποτίθεται ότι γίναν κινήσεις να λυθεί. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει επανειλημμένα και δεν έχει ασχοληθεί και κανένας με αυτό. Στις επικοινωνίες τις οποίες έχετε προκειμένου να δώσετε λύσεις για το ασφαλιστικό τώρα που συζητάμε, δεν λάβατε ουδέποτε απάντηση από τους αρμοδίους ή λάβατε το γνωστό θα? Ουδέποτε, ουδέποτε. Και ερωτήσεις έχουμε καταθέσει στη Βουλή με βουλευτές. Και ερωτήσεις έχουμε καταθέσει εμείς οι ίδιοι είτε στην περιφέρεια είτε οπουδήποτε κάπου να πάρουμε μια απάντηση. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί με εμάς. Από την περιφέρεια υπάρχει στήριξη, κύριε Μόσχο, μιας που την αναφέρατε, από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εν προκειμένου? Να σας πω την αλήθεια, έχουμε ακούσει πολλά για πολλά προγράμματα, αλλά κάτι συγκεκριμένο δεν έχουμε δει. Τώρα δεν ξέρω τι θα δούμε στην πράξη και τι όχι. Προς το παρόν, αυτό που βλέπουμε εμείς, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες, είναι ότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου συνεχίζεται και θα συνεχίσει. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούμε, δεν μπορώ εγώ να επενδύσω 400.000 ευρώ σε ένα στάβλο, να βάλω πρόβατα, να μένω παραδείγματος χάρη στον Εστόριο ή στον Αγιαντώνη και να μην έχω ένα ιατρείο να πάω τον πατέρα μου και ένα σχολείο να πάω το παιδί μου. Mm. Γιατί να βάλω πρόβατα και να κάτσω εκεί πέρα και να επενδύσω 400.000 και να μην κατεβώ στην πόλη και να ζήσω όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Και να επενδύσω 400.000 στην πόλη, παράδειγμα. Ποιος θα ασχοληθεί με αυτά? Ναι, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κάνετε λόγο για εγκατάλειψη της υπαίθρου. Υπήρχε η εντύπωση, αν θέλετε, υπήρχε στον αέρα σαν άποψη ότι πολλοί νέοι άνθρωποι βρίσκουν δουλειά στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα. Πολλοί νέοι ρίχνουν τις ελπίδες τους, θέλουν να ασχοληθούν με όλο αυτό, με αυτόν τον κλάδο. Τελικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Μόσχο, με βάση αυτά που μας λέτε και μας εξηγείτε? Δεν είμαστε ειδικοί, εσείς θα ζείτε καλύτερα? Είναι μια λανθασμένη εντύπωση δηλαδή αυτή η οποία υπάρχει? Κοιτάξτε, ο καθένας παρουσιάζει τα πράγματα όπως θέλει. Mm-hmm. Η κυβέρνηση τώρα μπορεί να πει ότι ο κόσμος ασχολείται με την ύπαιθρο και είχαμε πολλούς νέους αγρότες ή πολλούς νέους ερχόμενους κτλ. Οι περισσότεροι είναι παιδιά αγροτών ή κτηνοτρόφων, γιατί σήμερα δεν μπορείς να ξεκινήσεις από την μια μέρα στην άλλη και να γίνεις αγρότης ή κτηνοτρόφος. Mm-hmm. Αλλά αν δούμε τα πραγματικά δεδομένα και κοιτάξουμε όπως πρέπει τα πράγματα, δηλαδή πάρουμε την αλήθεια, όχι μόνο τα νούμερα, αυτό που μας λένε τα νούμερα, τα αληθινά νούμερα ποια είναι, ένας στους 6 αγρότες δεν θα περάσει τον έλεγχο ενεργού αγρότη. Και άμα δούμε ότι 100.000 περίπου δηλώσεις ήταν πλαστές και παίρνανε επιδοτήσεις και μας κλέβανε εμάς στην ουσία τη δική μας επιδότηση των αγροτών με τους βοσκοτόπους, είναι ένα άλλο θέμα που είχαμε βγάλει.
που κλέβανε κτηνοτροφικές επιδοτήσεις με βοσκότοπο που δήλωναν στην Καστοριά ιδιωτικό βοσκότοπο ή 60.000 στρέμματα ελιές. Ναι. Δεν ασχολείται ο κόσμος με την Ήπεθρο. Δεν είναι νέοι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με την Ήπεθρο. Στα είναι χαρτιά. Κάτι άλλο. Στα χαρτιά δηλαδή ασχολούνται και να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Αυτό το φαινόμενο, κύριε Μόσχο, εντάξει, το έχουμε ακούσει όλοι εσείς. Εννοείται πως τα ξέρετε καλύτερα, τα έχετε ψάξει καλύτερα, έχετε κάνει την έρευνά σας. Είναι κάτι σύνηθες, δηλαδή κάποιος να δηλώνει αγρότης ή κτηνοτρόφος προκειμένου να πάρει την όποια επιδότηση και στην ουσία να μην ασχοληθεί ποτέ με αυτόν τον κλάδο. Ναι, είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα στην περιοχή που έχουμε εμείς στην κτηνοτροφική μας εκμετάλλευση, που είναι στη Φωτεινή Καστοριάς. Όταν ήμουν εγώ 12 χρονών, 13, θυμάμαι ότι η εκμετάλλευση ήταν περίπου 22-23. Ναι. Σήμερα στην Φωτεινή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι 2. Δεν μπορώ να κάνω και τον υπολογισμό πόσο της 100 παραπάνω είναι όλο αυτό, αλλά δεν γίνονται όντως ανέλεγχοι να δουν, να διαπιστώσουν αν λειτουργούν οι κτηνοτροφικές μονάδες, αν υπάρχουν καλλιέργειες, τα χρήματα των επιδοτήσεων είναι να δούμε πού πήγαν. 1000% κάτω. Αυτό το νούμερο που σας λέω είναι 1000% κάτω. Ναι. Από τις 22-2. Δεν υπήρχαν έλεγχοι, κύριε Μόσχο, να δουν τι γίνεται. Γιατί όταν δίνεις κάποια χρήματα για ένα πρόγραμμα, πρέπει να δεις και την υλοποίησή του. Πώς γίνεται, πώς χρησιμοποιείται. Υπήρχαν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το θέμα είναι ότι εγκατέλειψαν όλοι. Τώρα δεν ξέρω τι δηλώνει ο καθένα. Αλλά σας λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Εμείς αυτά που είχαμε βρει, οι ψευδείς δηλώσεις που είχαμε βρει, αφορούσαν κατοίκους και αφημί που φαινόταν ότι είναι από την Αθήνα και από την Κρήτη. Δεν φαινόταν ότι είναι από εδώ. Δηλαδή, εκεί πέρα είναι άλλη περίπτωση. Εκεί πέρα μιλάμε για ολόκληρο κύκλωμα. Απλά σας λέω ότι το πώς παρουσιάζει κάποιος τα πράγματα, έτσι, το ότι μας παρουσιάζουν ότι όλοι θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτική και την κτηνοτροφική παραγωγή, δεν ισχύει. Γιατί εμείς βλέπουμε τους συναδέλφους μας να φεύγουν από το επάγγελμα. Μπορεί κάποιος που κάθεται στο γραφείο και βλέπει τα νούμερα πόσοι έκαναν δήλωση να λέει ότι αυξάνονται. Η πραγματικότητα ποια είναι. Για από ό,τι μας λέτε, κύριε Μόσχο, απέχει πάρα πολύ η πραγματικότητα με αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Μιλάτε και με στοιχεία, μιλάτε και με νούμερα, μιλάτε με αριθμούς. Πραγματικά, μήπως δεν ξέρω, σε επόμενες επιδοτήσεις, σε επόμενα προγράμματα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά, πιο σκληρά τα μέτρα, να πάρουν το όποιο πρόγραμμα, την όποια επιδότηση, οι άνθρωποι που όντως ασχολούνται με τη γη, οι άνθρωποι που όντως έχουν τα ζώα τους, τις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Αυτό είναι στο χέρι της κάθε κυβέρνησης να καλέσει, όταν θα κάνει το σχεδιασμό, να καλέσει αγρότες και κτηνοτρόφους μέσα και να σχεδιάσουν μαζί το πρόγραμμα και το πώς πρέπει να βγει, να μην βάλει απλά ανθρώπους που τα σκέφτονται στο γραφείο τους ή έχουν σπουδάσει, δεν ξέρω, γεωτεχνική ή οποιαδήποτε κλάση ας πούμε, αλλά δεν έχουν ιδέα από την πραγματική παραγωγή και το πώς είναι. Μάλιστα. Κύριε Μόσχο, επίσης νομίζω ένα πρόβλημα τεράστιο, ειδικά για την Καστοριά και τη Δυτική Μακεδονία γενικότερα, είναι και οι καιρικές συνθήκες. Ας πούμε, οι χαμηλές θερμοκρασίες σίγουρα επηρεάζουν και την κτηνοτροφική παραγωγή. Ως προς αυτό το κομμάτι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση ευρωπαϊκά. Ας πούμε, υπάρχει το κονδύλι De Minimis που είναι για έκτακτα φαινόμενα ή έκτακτες ζημιές που μπορεί να προκληθούν από κάποιο καιρικό φαινόμενο, το οποίο εμείς δεν πήραμε τίποτα και την περσινή χρονιά είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Καστοριά με τις χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί όταν τα ζώα, αν κρυώσουν, δηλαδή τα χτυπήσει κρύος αέρας, θα πέφτει η απόδοση του στο γάλα και όταν πέσει η απόδοση στο γάλα δεν μπορεί να ξανανεβεί. Ό,τι και να τα ταΐσουμε μετά, δεν μπορούν να ξαναφτάσουν εκεί που ήταν τα ζώα. Επειδή θα στρεσαριστούν απότομα και ο οργανισμός του δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει σωστά, δεν μπορούν να παράξουν το ίδιο. Δεν πήραμε κάτι από εκεί, από την κυβέρνηση, δεν πήραμε καμία βοήθεια γενικά στο συγκεκριμένο θέμα. Και στην Καστοριά υπάρχει και το πρόβλημα της αδειοδότησης. Στη Δυτική Μακεδονία γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αδειοδότησης. Νομίζω πάνω από το 80% αυτή τη στιγμή δεν έχει άδεια. Δεν έχει άδεια λειτουργίας. Το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουμε και όλοι τα κατάλληλα κτίσματα και δεν έχουμε και. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε σωστή χρηματοδότηση για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν κάποιος πάει στην τράπεζα σήμερα, δεν νομίζω με κάποιον τρόπο να μπορεί να πάρει λεφτά. Θα τον πούνε φύγε. Τα οποία θα χρησιμοποιήσει φυσικά για τη δουλειά του, για την εργασία του, για την επιχείρησή του. Ναι, για την επιχείρησή του, για εξυγχρονισμό, για αλλαγή καλλιέργειας. Μπορεί κάποιος να θέλει να βάλει ζώα, μπορεί να θέλει να αλλάξει καλλιέργεια ζώων.
Είναι πολλά τα μέτωπα ανοιχτά, κύριε Μόσχο. Πάντως, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το 2022, τις αρχές του 2022, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Είπαμε μερικά από τα προβλήματα, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο σας. Εμείς, λόγω πίεσης χρόνου, αναφέραμε πολύ λίγα σε σχέση με όλα αυτά τα οποία σας απασχολούν και οι κινητοποιήσεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στις αρχές του έτους, του νέου έτους, είναι πλέον μονόδρομος. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ως προς αυτό. Προφανώς, από ό,τι φαίνεται, είναι μονόδρομος. Δηλαδή, αν δεν δούμε από την κυβέρνηση να στηρίξει τα αιτήματά μας άμεσα και να βγάλει επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και αυτά που έχουμε ζητήσει σχετικά με το κόστος παραγωγής, θα πρέπει αναγκαστικά να βγούμε σε κινητοποιήσεις. Και νομίζω όλος ο κόσμος θα μας στηρίξει, όπως μας έχει στηρίξει και παλιότερες κινητοποιήσεις, γιατί αφορά όλο τον κόσμο. Όταν τώρα θα φτάσει το αρνί 13 ευρώ το κιλό, και ο κόσμος δεν θα μπορεί να αγοράσει. Όταν δηλαδή και στο οποιοδήποτε νοικοκυριό έρχεται το ρεύμα διπλάσιο από ό,τι ερχόταν, αυτό σημαίνει ότι ο μισθός του πέφτει στο μισό από ό,τι έπαιρνε. Η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή πέφτει. Δηλαδή θα παράγουμε προϊόντα οι ίδιοι και δεν θα μπορούμε να τα αγοράσουμε οι ίδιοι. Θα φτάσουμε να έχουμε αυθονία τροφίμων, κύριε Μόσχο, χωρίς να μπορούμε να τα γευτούμε έτσι πως πάει η κατάσταση με την οικονομική κρίση. Και μιας και που θίξατε το θέμα των τιμών, ο κόσμος πλέον έχει κρέας στο τραπέζι του. Σας ρωτάω, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και πλέον προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία από παντού. Είστε ένας άνθρωπος στο σύνολο, ξέρετε τι γίνεται, έχουν πέσει οι πωλήσεις, κύριε Μόσχο. Εμείς από πέρυσι, συγκεκριμένα και στη δική μας επιχείρηση, αλλά και από τα δεδομένα που έχουμε, βλέπουμε ότι οι πωλήσεις έχουν μειωθεί τουλάχιστον 30%. Στην αρχή της πανδημίας υπήρξε κατακόρυφη πτώση τις πρώτες μέρες, δηλαδή μπορεί να ήταν και το 70%. Ο κόσμος κοιτούσε να αγοράσει και τρόφιμα που θα αντέξουν, γιατί δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Τώρα υπάρχει σίγουρα μειομείωση 30% και είναι λογικό, γιατί σας λέω, όταν έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και δεν μπορεί να ψωνίσει. Επομένως αναγκάζεται και ο καταναλωτής να ψωνίσει μη ποιοτικά προϊόντα, τα οποία συνήθως είναι βιομηχανικής κλίμακας εισαγωγής, γιατί εμείς δεν έχουμε στην Ελλάδα βιομηχανική κλίμακα. Δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομία δηλαδή τέτοιου μεγέθους ή καλλιέργεια τέτοιου μεγέθους. Και τα δικά μας καλά ποιοτικά προϊόντα πηγαίνουν στο εξωτερικό, όπου υπάρχει αγοραστική δύναμη, και εμείς εισάγουμε τη β' ποιότητα από το εξωτερικό. Ένα οξύμορο που συμβαίνει στη χώρα μας, κύριε Μόσχο, είναι και αυτό. Εξάγουμε τα κρέατα, εισάγουμε από αλλού. Είναι ένα είδος αθέμα του ανταγωνισμού, τα λέγαμε, αυτές οι χαμηλές τιμές που επικρατούν σε ορισμένα καταστήματα. Καταρχήν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Δηλαδή όταν στη Γαλλία μπορεί να παράξει με τα μισά χρήματα από εμάς, όταν στη Γαλλία και στη Γερμανία υπάρχει αγροτικό πετρέλαιο και πληρώνουν 50 λεπτά το πετρέλαιο ενώ εμείς 1,5 ευρώ, δεν μπορούμε να έχουμε διαφορά. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παράξουμε ποιοτικά προϊόντα και να πάρουμε την υπεραξία του προϊόντος εκεί. Το οξύμορο, όπως λέτε, που συμβαίνει είναι ότι ενώ παράγουμε ποιοτικά προϊόντα, ο παραγωγός δεν παίρνει την αξία που πρέπει. Την παίρνει ο έμπορας, εκμεταλλεύεται τον παραγωγό και την παίρνει ο έμπορας. Και ενώ στο εξωτερικό φτάνουν σε υψηλές τιμές, οι παραγωγοί δεν έχουν πληρωθεί τίποτα. Και εμείς παίρνουμε τα φθηνά του εξωτερικού, που συνήθως σας λέω είναι β' ποιότητας, ίσως και γ' ποιότητας, ανάλογα τι θα βρούνε. Όπως έχει γίνει πολλές φορές αν έχετε δει με τα φασόλια. Δηλαδή φέτος δεν υπάρχουν φασόλια στη Καστοριά και όμως άμα πάτε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα πουλάνε όλοι φασόλια με 4 ευρώ Καστοριάς. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Μόσχο, εξηγήστε το μας. Πραγματικά είναι κάποια πράγματα τα οποία... Δηλαδή δεν μπορεί τώρα, 4 ευρώ πουλάνε η δική μας η τοπική παραγωγή εδώ πέρα, στον έμπορα. 4 ευρώ πουλούνται και στη Λαϊκή, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, χωρίς μεταφορικά. Ναι, κάτι δεν πάει καλά, λέτε, λόγω... Κάτι ύποπτο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Αυτό το ύποπτο συμβαίνει πολλά χρόνια, ναι. Είναι, όπως είπατε, τα προβλήματά μας είναι τεράστια σε όλο το κλάδο. Και όταν λέω σε όλο το κλάδο, εννοώ να ξεκινήσουμε από την αγροτική παραγωγή και να φτάσουμε μέχρι την κτηνοτροφία και τη μεταποίηση, θα μας πάρει μέρες το δελτίο σας, δυστυχώς. Αχ, κύριε Μόσχο, πραγματικά, ναι, είναι άσχημη κατάσταση. Δεν ξέρουμε από πού να πιαστούμε. Είπαμε, θα σας δούμε σε κινητοποιήσεις από τη νέα χρονιά και σε όλα αυτά τα άσχημα τα οποία συμβαίνουν, δέχεστε και εσείς κάποιο είδος... Τώρα δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω.
πόλεμο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω από διάφορες οργανώσεις, οι οποίες στην ουσία είναι κατά του κρέατος, πιάνουν διάφορους κλάδους, πιάνουν τη γουνοποιία, πιάνουν την κτηνοτροφία. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα θέματα σας έχετε να αντιμετωπίσετε και αυτό. Μάλιστα, εκδώσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή προμερικών ημερών. Αν μου επιτρέπετε να διαβάσω 2-3 σειρές. Ναι, ναι, λέτε, όταν οργώνεις ένα χωράφι, σκοτώνεις όλη την υπάρχουσα ζωή που υπήρχε στην καλλιεργήσιμη γη. Βάθος περίπου στα 30 εκατοστά. Συμπεριλαμβανομένου όλα τα φίδια, τους βατράχους, τα σαλιγκάρια, τις κάμπιες, τα ποντίκια και πολλά άλλα ζώα, ώστε να καλλιεργήσεις τα φυτά αναγκαία για τη διατροφή του ανθρώπου, όπως σιτηρά κτλ. Τα σκοτώνουμε όλα. Άρα, η πραγματική ερώτηση για τους οικολόγους, η λέξη οικολόγοι είναι εντός εισαγωγικών, είναι πόσο γλυκό και όμορφο πρέπει να είναι ένα ζωάκι, ώστε να νοιάζεσαι πραγματικά για το αν θα πεθάνει, ώστε να ζήσει ο άνθρωπος ή όχι. Αυτό, κύριε Μόσχο, πραγματικά είναι μια σκέψη, μια τοποθέτηση που μπορεί να μην την είχαν σκεφτεί πολλοί. Εσείς όμως και τη σκεφτήκατε και την εκφράσατε και έχετε απόλυτο δίκιο μέσα από αυτές τις 5 σειρές τις οποίες λέτε. Ναι, κοιτάξτε, λόγω της ιδιότητάς μου, εγώ έχω συγκρουστεί πολλές φορές με ανθρώπους που, όταν λέω οικολόγους και το βάζω όπως λέτε εισαγωγικά, είναι για ανθρώπους που δηλώνουν οικολόγοι. Ναι. Στην ουσία, με αυτό που έρχομαι αντιμετωπίσω είναι ένα πρόβλημα παιδείας. Αυτοί οι άνθρωποι που έχω συζητήσει εγώ μέχρι στιγμής και που έχουν εκφράσει τέτοιες απόψεις, και όπως αναφέρθηκαν για τη γούνα, σε αυτά που έχουν γράψει για την καλλιέργεια της γούνας, και όπως έχουν αναφερθεί για τις καλλιέργειες για τα κοτόπουλα, για τους χείρους ή για τα βοηδή, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν γνωρίζουν καθόλου από παραγωγή. Οπότε το πρωταρχικό πρόβλημα είναι ότι έχουν πρόβλημα παιδείας, γιατί δεν έχουν πάει ποτέ να παράξουν κάτι ή δεν γνωρίζουν πώς, έχουν δει, δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα. Και δεν ξέρω, έχουν δει κάποια βίντεο, έχουν χειραγωγηθεί, έχουν πέσει θύματα απάτης. Προσπαθούν όλο αυτό να το βγάλουν και να το περάσουν σε κάποιους ανθρώπους, ότι πρέπει να αλλάξουμε εμείς αυτόν τον τρόπο παραγωγής, καλλιέργειας ή οτιδήποτε, ώστε να ταιριάζει με τα δικά τους πρότυπα, τα οποία έχουν, όπως λέτε, και το εξής οξύμορο. Δηλαδή, μας λένε πολλές φορές ότι δεν τρώμε φαγητό με πρόσωπο, γι' αυτό δεν τρώμε κρέας και είμαστε χορτοφάγοι. Ναι, αλλά με αυτή μου την ανάρτηση αποδεικνύω στους χορτοφάγους ότι τρώνε φαγητό με πρόσωπο, γιατί έχουμε σκοτώσει όλη την υπάρχουσα ζωή. Έχουμε σκοτώσει τόσα ζώα για να καλλιεργήσουμε τα φυτά. Ναι, ναι. Γι' αυτό και ήθελα να το σχολιάσουμε, κύριε Μόσχο. Δεν ήταν της παρούσα, αλλά πραγματικά ήταν μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση. Δηλαδή, όταν τρώμε ένα λαχανικό, δεν μας έρχεται στο μυαλό ότι παράλληλα ο αγρότης κάνει όλες αυτές τις κινήσεις και υπάρχουν αυτές οι συνέπειες, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Πραγματικά ήταν πολύ εύστοχο το σχόλιο σας και γι' αυτό νομίζω άξιζε να το αναφέρουμε στην σημερινή μας συζήτηση. Κυρία Κοσμίδου, είναι πολλά ακόμη τα σχόλια που μπορούμε να κάνουμε στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω ποιος το αντιλαμβάνεται και ποιος το βλέπει έτσι ή όχι. Αλλά δεν έχει ο κόσμος, γι' αυτό σας λέω ότι λόγω εγκατάλειψης της υπαίθρου, ο κόσμος έχει αποστασιοποιηθεί από την παραγωγή. Ναι. Δεν ζουν όλοι όπως ζούσαν παλιά, που ο καθένας καλλιεργούσε την τροφή του ή έφτιαχνε ψωμί στο σπίτι και ήταν σε άμεση επαφή με τη φύση. Ναι. Εμείς οι άνθρωποι της παραγωγής, οποιαδήποτε καλλιέργεια και είναι αυτή που κάνουμε, δηλαδή είτε για φυτά μιλάμε είτε για ζώα, εμείς ερχόμαστε αντιμέτωποι κάθε μέρα με αυτά και με τη φύση, και εμείς οι ίδιοι πρέπει να τα βάλουμε με τη φύση, να δουλέψουμε με τη φύση, και είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε το περιβάλλον να συνεχίσει να υπάρχει και να είναι πάντοτε στην καλύτερη μορφή που μπορούμε να το έχουμε. Έτσι, γιατί ζείτε μέσα από αυτό. Κύριε Μόσχο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και για όλα τα θέματα τα οποία αναλύσαμε. Σίγουρα θα είμαστε σε επικοινωνία να δούμε και τις επερχόμενες κινητοποιήσεις τις οποίες ετοιμάζετε. Εγώ βέβαια να ευχηθώ να αποφευχθούν, να πάνε όλα καλά και να μην χρειαστεί να περάσετε σε κινητοποίησεις. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς το ευχόμαστε το ίδιο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Έτσι, θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Μόσχο. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Αρκετές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης υλοποιεί αυτό το διάστημα το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς. Σε αυτές αναφέρθηκε η κοινωνιολόγος του κέντρου, Δήμητρα Σταύρακα.
Πάρα πολλές δράσεις έχει υλοποιήσει κατά τα 8 χρόνια λειτουργίας του το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς και το φετινό Δεκέμβριο άνοιξε για μια ακόμη φορά το διάλογο για την έμφυλη βία μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη βία κατά των γυναικών που πραγματοποιεί. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών έχει ανοίξει ένα διαρκή διάλογο για την έμφυλη βία με την κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μας είναι οι δράσεις ευαισθητοποίησης, εκτός δηλαδή από τις ωφελούμενες γυναίκες που έρχονται στο κέντρο μας. Από την αρχή του ξεκινήματος του Κέντρου Συμβουλευτικής έχουμε περίπου διοργανώσει και εκπληρώσει σχεδόν 100 δράσεις μέσα στα 8 χρόνια λειτουργίας μας. Για το μήνα Δεκέμβριο κάναμε μια πολύ ωραία δράση, μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, όπου συνομιλήσαμε με τους, με τους καθηγητές αλλά και τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες του σχολείου για την έμφυλη βία και για τα ζητήματα τα οποία οδηγούν στις γυναικοκτονίες. Παρακολουθήσαμε ταυτόχρονα μαζί τους ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, το Παγόβουνο, που μιλάει για το σεξισμό και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία χειρίζεται και διαχειρίζεται τις γυναίκες. Στη συνέχεια συνεργαστήκαμε με τον Εμπορικό Σύλλογο Καστοριάς και μοιράσαμε σε 130 καταστήματα αφίσες του Συμβουλευτικού Κέντρου που είναι συγκεκριμένα για, για αυτή την περίοδο, χριστουγεννιάτικες αφίσες, καθώς είναι και συνήθως αυξάνονται τα περιστατικά βίας κατά τη διάρκεια των εορτών. Και θα συμμετέχουμε σε ένα υπέροχο βιωματικό εργαστήρι, το οποίο διοργανώνει η Λευκοθέα Ριζοπούλου στο Άργος Οριστικό, 22, 23, 27 και 28 του Δεκέμβρη, στην βιβλιοθήκη του Άργους. Εκεί θα συμμετέχουν 20 θηλυκότητες από όλες τις ηλικίες, με οποιοδήποτε ρόλο, μητέρες, γυναίκες εργαζόμενες, άνεργες, σπουδάστριες, συνταξιούχες, όπου θα ανοίξουμε και εκεί έναν διάλογο για την έμφυλη βία και θα γίνει μια προσπάθεια στο τέλος του εργαστηρίου να βγει έτσι ένα βιβλίο από όλες αυτές τις συζητήσεις που θα έχουν γίνει μέσα στο βιωματικό εργαστήριο. Με μία ευχή έκλεισε τη συνέντευξή της η κοινωνιολόγος του Κέντρου Συμβουλευτικής του Δήμου Καστοριάς. Θα θέλαμε να έχουν όλοι την προσοχή τους, γιατί είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη για γυναίκες που αντιμετωπίζουν βία. Ειλικρινά δεν είναι για όλους έτσι χαρούμενες οι μέρες αυτές, οπότε ας έχουμε όλη την προσοχή μας στο διπλανό μας, στη διπλανή μας, για το αν χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια, να σταθούμε εκεί δίπλα τους και να δώσουμε το μήνυμα ότι υπάρχει τρόπος και βοήθεια από ανθρώπους που γνωρίζουν να βοηθήσουν και να δώσουν μια λύση μαζί με τη γυναίκα για τέτοια ζητήματα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκέλετρο, με σκοπό να στηρίξει το κρίσιμο αυτό διάστημα ευάλωτες οικογένειες με ανήλικα παιδιά και μοναχικούς ηλικιωμένους, προγραμματίζει μεγάλη διανομή τροφίμων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Νικολόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Νικολόπουλε. Ναι, μας ακούτε, κύριε Νικολόπουλε? Ναι, ναι, σας ακούω. Σας ακούω πολύ καλά. Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα να μιλήσουμε για αυτή την εξαίρετη δράση την οποία ετοιμάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κέλετρων. Θέλουμε να μας δώσετε ορισμένες λεπτομέρειες αρχικά. Είχαμε μια παύση, είχαμε συνηθίσει έντονη κινητικότητα, έντονη δράση από τον Σύλλογο. Ωστόσο, φαντάζομαι λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού υπήρξε μια μικρή παύση. Ναι, καταρχάς να ευχαριστήσω το Δίκτυο 1 και εσάς προσωπικά για την ευκαιρία που μας δίνετε να δημοσιοποιήσουμε τις δράσεις μας εν ώψη των γιορτών και φυσικά να ευχαριστήσω τους τηλεθεατές σας, γιατί όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν και τον κόσμο της Καστοριάς, όλου του νομού, όλης της περιφερειακής ενότητας, γιατί στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια με πολύ μεγάλη θέληση τις δράσεις του Συλλόγου μας. Ο εθελοντικός οργανισμός Σκέλετρων Αγάπη για το Παιδί έχει διακόψει τις εργασίες, να σε ενημερώσω, τις εργασίες του εδώ και 8-9 μήνες. Γι' αυτό, γιατί μέσα στην πανδημία και μέσα στις δύσκολες συνθήκες οικονομικά
δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε πολλά λειτουργικά έξοδα και μεγάλα προγράμματα που κάναμε τα προηγούμενα 6 χρόνια. Πλην όμως, επειδή εμείς στηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις προς όφελος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μιλάμε για παιδιά, ανήλικα παιδιά από πολύ υποβαθμισμένες περιοχές και οικονομικά σε δυσχερή θέση, μοναχικούς ηλικιωμένους όπως πράξαμε στο παρελθόν. Συνεχίζουμε και τώρα μέσα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κέλετρων των Εργατικών Κατοικιών Καστοριάς, που διαθέτουμε χώρους που μας έχουν διατεθεί από το Δήμο Καστοριάς χρόνια. Αποφασίσαμε λοιπόν να συνεχίσουμε αυτές τις δράσεις και ειδικά τις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπολίου εν ώψη των γιορτών λοιπόν, και ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσουμε αυτές τις ενέργειες. Προγραμματίσαμε για τις 30 του μήνα, ημέρα Πέμπτη, προπαραμονή πρωτοχρονιάς, να κάνουμε μια μεγάλη διανομή τροφίμων, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια αυτό το διάστημα σε 80 οικογένειες με 140 ανήλικα παιδιά και 35 μοναχικούς ηλικιωμένους σε όλη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και φυσικά στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στο χώρο μας, στις εργατικές κατοικίες Καστοριάς και γενικότερα, να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε όσες πιο πολλές οικογένειες μπορούμε. Στα πλαίσια λοιπόν μιας κοινωνικής ταξικής αλληλεγγύης, ο λαός για το λαό, προσπαθούμε με πολύ μεγάλο τρέξιμο και πολύ μεγάλη προσπάθεια να συλλέξουμε τρόφιμα και για αυτό το σκοπό καθημερινά μέλη, φίλοι, εθελοντές είναι στα γραφεία του συλλόγου μας, είναι απέναντι από το πολυκατάστημα τόπο σούπερ μάρκετ Μασούτη στη Χλόη, στις εργατικές κατοικίες πάνω στο δρόμο και δεχόμαστε τους καλούς μας φίλους υποστηριχτές και που με πολύ χαρά και θέρμη έρχονται για να στηρίξουν αυτή τη μεγάλη μας προσπάθεια. Κυρία Χρύσα, τα είδη τα οποία συλλέγουμε είναι βασικά είδη για να πάρει μια ανάσα η οικογένεια. Στο νομό Καστοριάς είναι ελαιόλαδο, είναι ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, γάλα μακράς διαρκείας, στοματοπολτός, σάχαρη, αλάτι, αλεύρι, χαρτιά υγείας, σοκολάτες, κρουασάν για τα παιδιά, μπισκότα, χυμούς, δημητριακά, μαρμελάδες, φρυγανιές, ψωμί για τόστ, απορρυπαντικά, καθαριστικά, πάνες βρεφικές, σερβιέτες και γενικά ό,τι χρειάζεται μια οικογένεια. Είναι τα είδη πρώτης ανάγκης, κύριε Νικολόπουλο, τα οποία πραγματικά τα έχουν ανάγκη συμπολίτες μας. Οι οικογένειες οι οποίες θα εξυπηρετηθούν μέσα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κέλετρων Αγάπη για το Παιδί είναι πάρα πολλές. Είναι 80 οικογένειες. 80 οικογένειες και περίπου 35 οικογένειες, θα λέγαμε, και μοναχικά άτομα ηλικιωμένο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός. Είναι συμπολίτες μας που είχαμε εντάξει στα προγράμματά μας, παλιότερα θα θυμάστε με το Κέλετρο Αγάπη για το Παιδί, το Λιακτίδα Ζωής για τα παιδιά, οικογένειες με ανήλικα παιδιά κάτω από τα όρια της φτώχειας, μονογονεϊκές, τρίτεκνες οικογένειες, πολύτεκνες, ως επίσης και το πρόγραμμα που είχαμε κάνει, το μεγάλο και το Φροντίδα για τρίτη ηλικία, για ηλικιωμένους και ειδικά μοναχικούς ηλικιωμένους. Είναι πρόσωπα που περιέχονταν σε αυτά τα προγράμματα που είχαμε προσεγγίσει, είχαμε μια εξαιρετική σχέση αδερφικής αγάπης, στήριξης και τα γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι βιώνουν δύσκολες συνθήκες. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μείνουμε απαθείς και έξω από όλη αυτή τη διαδικασία, μαζί και με άλλους φορείς που συνεργούν, που δίνουν στήριξη στο όνομά μας. Αποφασίσαμε λοιπόν και εμείς να επανασυστήσουμε, να κάνουμε επανεκκίνηση των δράσεων, και ειδικά τη δράση του Κοινωνικού Παντοπολίου που ήταν πολύ πετυχημένη και είναι αναγκαία στις σημερινές συνθήκες όπου οι οικογένειες δυστυχώς για τους γνωστούς λόγους και θα μου δώσει την ευκαιρία να αναπτύξω κάποια θέματα υποφέρουν, πλήττονται ραγδαία, οικονομικά και όπως θέλετε σε πολλά επίπεδα. Θέλετε από την ενεργειακή φτώχεια, θέλετε από τη μείωση των εισοδημάτων, από τους μειωμένους μισθούς, από την ανεργία που μαστίζει το νομό μας. Από μια σειρά λοιπόν από παράγοντες υπάρχουν οικογένειες οι οποίες σε αυτές τις γιορτές δεν θα έχουν χαμόγελο. Παιδιά που δεν θα μπορούν να χαμογελάσουν. Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε η καρδιά της εργατικής τάξης, είμαστε στις εργατικές κατοικίες Καστοριάς. Είμαστε ανοιχτές οι πόρτες σε όλους τους συμπολίτες μας που αισθάνονται αλληλέγγυοι και με πάθος στηρίζουν το μεγάλο αγώνα αυτών να έρθουμε με μια γροθιά όλοι μαζί, εμείς η εργατιά, να στηρίξουμε το ένα στον άλλον. Ο λαός είναι για το λαό. Το λαό θα σώσει μόνο ο λαός. Μην περιμένουμε σωτήρες από τα πάνω, από τα ψηλά, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Λίγοι καρπώνονται δισεκατομμύρια, κάνουν μεγάλη ζωή και οι πολλοί παίνονται. Είναι φτωχοί, είμαστε φτωχοί. Λοιπόν, χτυπούνται αλίπητα, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και πάνω απ' όλα οι άνεργοι μας. Η νέα γενιά, η νεολαία μας και εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε άπρακοι.
Εμείς πρέπει να είμαστε εδώ, να διεκδικήσουμε, να δώσουμε μάχες, να διεκδικήσουμε μια καλύτερη ζωή, αυτό που αξίζει στον εργαζόμενο, σε αυτόν που παράγει τον πλούτο. Ναι, λοιπόν, κύριε δεν μπορούν Νικολόπουλε, κάποια παράσιτα να καρπώνονται τον πλούτο. Συμφωνείτε, νομίζω. Ναι, κύριε Νικολόπουλε, εμένα, από τη μία είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται για τον πλησίον τους, γίνονται όλες αυτές οι δράσεις προκειμένου να βοηθήσουν, να ανακουφίσουν, εάν θέλετε, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αυτό το οποίο προσωπικά εμένα με στενοχωρεί και σίγουρα και τους τηλεθεατές μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, μόνο από τον δικό σας τον σύλλογο θα εξυπηρετηθούν 80 οικογένειες με παιδιά και 35 μοναχικοί ηλικιωμένοι. Είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά μεγάλος αριθμός, κύριε Νικολόπουλο, για μια μικρή περιοχή όπως η Καστοριά μας. Και δυστυχώς δεν βλέπουμε μείωση. Βλέπουμε αύξηση των ανθρώπων οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθειά μας. Αυτό θα σας έλεγα, ότι αυτός ο αριθμός είναι ενδεικτικός, είναι ένας μικρός αριθμός. Εδώ μιλάμε ότι η Περιφερειακή Ένωτα Καστοριάς πλήττεται δραματικά και το γνωρίζουν όλοι αυτό και βέβαια σε κεντρικό επίπεδο πλήττεται δραματικά από μια ανεπανάληπτη, ξεκινήσαμε εδώ και μια δεκαετία, αν θέλετε, με την κρίση, την παγκόσμια κρίση, τη χρηματοοικονομική κρίση του συστήματος οικονομίας αγοράς, παίνεται η Καστοριά και όχι μόνο η Καστοριά, όλη η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη συνολικά. Okay. Κοινωνικές κατακτήσεις αναιρούνται, κατακτήσεις εργαζομένων παίρνονται πίσω και ο λαός είναι σε μια τραγική κατάσταση. Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Οι μικροεπαγγελματίες, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι πλήττονται θανατηφόρα και ειδικά στο νομό μας, βλέπετε με την υποαπασχόληση, με την ανεργία, είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να πάει άλλο. Δυστυχώς. Και αν μιλάμε και για τη Δυτική Μακεδονία, με την απολιγνητοποίηση και με αυτή τη μετάβαση που πολυδιαφημίζει την πράσινη σε εισαγωγικά, μιλάμε ότι θα δημιουργηθούν άλλες 20.000 θέσεις ανεργίας έτσι, στη Δυτική Μακεδονία και αυτά θα είναι αντίδοτα πολύ μικρά για να μπορέσουν να στηρίξουν βάθεμα της κρίσης, μεγάλη μεγέθυνση της φτώχειας. Τα εισοδήματα δεν θα υπαρκούν πια ούτε για τα βασικά και τα αναγκαία. Δεν θα έχει ο κόσμος, σε λίγο βλέπετε τι έγινε πλέον με την έκρηξη των τιμών, με την εμπαραγματοποίηση της ενέργειας, δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο, δεν μπορεί να βάλει καύσιμα, δεν μπορούμε ηλεκτρικό, τρέμουμε να πάρουμε τους λογαριασμούς στα χέρια. Λοιπόν, αυτά που κάνουμε είναι μια απλή ανακούφιση. Εδώ θέλει αγώνες, θέλει διεκδίκηση να πάρουμε πίσω αυτά που μας ανήκουν. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν δουλεύουμε διεκδικητικά, δεν μιλάμε για ελεημοσύνη ούτε για φιλανθρωπία σε αυτές τις ενέργειες που κάνουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό καλούμε τον λαό να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή. Είμαστε εδώ σε εργατικές κατοικίες μαζί να αγωνιστούμε και για να μια ανακούφιση να δώσουμε στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, στις οικογένειες ευάλωτες, αλλά mm-hmm. πάνω απ' όλα για να δούμε πώς θα οργανώσουμε μια μεγάλη προσπάθεια να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει, τον πλούτο που μας ανήκει, του λαού. Ναι, κύριε Νικολόπουλε, πραγματικά είναι πάρα πολλά τα θέματα και θα ήθελα. Είναι πολλά, να μην ανοίξουμε την κουβέντα. Όχι, θα ήθελα να την ανοίξουμε, θα το κάνουμε όμως αυτό μελλοντικά. Να μπούμε πιο εις βάθος σε όλα αυτά τα θέματα. Να δώσω και ένα αισιόδοξο όμως τόνο, ναι. Και σας διακόπτω και συγγνώμη. Να δώσω τον αισιόδοξο τόνο, γιατί την ελπίδα πρέπει να την κρατήσουμε ζωντανή. Έτσι. Μετά τη διανομή που θα κάνουμε στις 30 του μήνα, αν έχουμε βέβαια μεγάλες δυνατότητες, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Γι' αυτό καλούμε όλους οι πολίτες μας, ό,τι μπορεί ο καθένας από το υστέρημά του, λίγα μακαρόνια, λίγα ρύζια να στήσει. Είμαστε, όπως είπα, 6 με 8 κάθε απόγευμα στα γραφεία μας απέναντι από το Μασούτη, στη Χλόη. Εκεί περιμένουμε λοιπόν να δείξουμε την κοινωνική μας αλληλεγγύη και προσκαλούμε όλους τους φίλους, τα μέλη, οι υποστηρικτές που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, να ξαναπροσπαθήσουμε να δώσουμε μια όθηση. Λοιπόν, ένα ευθυμωτόν, ένα ευχάριστο τόνο μάλλον, okay. Μετά τη διανομή που θα γίνει, θέλουμε να κλετήσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό θα έχουμε μουσική, θα έχουμε ψητά εκεί πέρα, θα στηρίξουν οι επαγγελματίες του νομού μας, οι κρεοπόλες, οι φίλοι μας, οι αρτοποιοί, με ό,τι μπορούν να διαθέσουν. Γι' αυτό που το προγραμματίζουμε και θεωρώ ότι λίγο να χαμογελάσει ο κόσμος από την καταχνιά, αν θέλετε, από τα μαύρα σύννεφα που έχουν σωρευτεί. Να ανοίξουμε λίγο διάπλατα το χαμόγελό μας. Πάντως, κύριε Ψουμιάδη, σας ευχαριστούμε πάντα. Δεχόμεθα την πρόσκλησή σας, κύριε Νικολόπουλε. Θα ήθελα κάποια στιγμή σίγουρα να αναλύσουμε περαιτέρω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κατάσταση και στην περιοχή μας. Βλέπουμε πολλές οικογένειες οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν τη δεδομένη στιγμή οικονομικά σε διάφορες βασικές ανάγκες. Οδηγηθήκαμε σε μια άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε
πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και να το αναλύσουμε και μαζί. Ωστόσο, σήμερα θέλω να σταθούμε σε αυτήν την πολύ σπουδαία δράση την οποία κάνετε, όπου η διανομή των τροφίμων θα γίνει την 5η 30 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Οπότε όλοι οι φίλοι του Συλλόγου μέχρι και εκείνη τη μέρα, 5η 30 Δεκεμβρίου, ακριβώς, μπορούν να φέρουν το οτιδήποτε, έστω να πάκο μακαρόνια, οτιδήποτε, ένα μπουκάλι. Το περίσσευμα αγάπης, την καρδιά του θέλουμε πάνω απ' όλα, το χαμόγελο του κόσμου, ό,τι μπορεί έτσι να συνεισφέρει. Θα είναι θησαυρός για μας, για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους, για τις ευάλωτες οικογένειες. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ξέρουμε ότι ακόμα και αυτά τα πραγματάκια λείπουν από τις οικογένειες. Mm-hmm. Αλλά εδώ θα δείξουμε και την κοινωνική μας αλληλεγγύη, την ταξική αλληλεγγύη. Μέχρι και τις 30 θα δεχόμαστε προσφορές για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη διανομή και φυσικά για 7η συνεχή χρονιά αυτό το γεύμα αγάπης που έχουμε καθιερώσει 7 χρόνια θα είναι η 7η χρονιά. Βέβαια στον εξωτερικό χώρο, γιατί πρέπει να τηρήσουμε και τους υγειονομικούς κανονισμούς. Έτσι. Αλλά Θεού θέλοντος και καιρού, επιτρέποντος και όλα, θα τα κάνουμε όλα. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει. Με τόνους αισιοδοξίας λοιπόν. Έτσι. Θα τα κάνουμε όλα, αγαπητή Χρύσα. Έτσι, κύριε Νικολόπουλε, πραγματικά χρειαζόταν να επιστρέψετε στην κοινωνική σας δράση και βλέπουμε και από τους αριθμούς για ποιο λόγο έχουμε ανάγκη από πολιτιστικούς συλλόγους σαν τον δικό σας. Είπαμε, καθημερινά 6 με 8 στο στέκι. Έτσι, του ακριβώς, πολιτιστικού συλλόγου. Σε γραφεία καταστάσεις μας είναι αρκετά ευρύχωρα και εκεί μπορούμε να μιλήσουμε και να κεράσουμε έτσι ένα αναψυκτικό ή οτιδήποτε, ή ό,τι περισσεύει και από το υστέρημα το δικό μας. Να δούμε πάλι παλιούς φίλους, βέβαια με όλα τα μέτρα προφύλαξης, τα υγειονομικά. Θα είναι μεγάλη χαρά μας και σας περιμένουμε λοιπόν. Ωραία, να ξαναβρεθούμε σε κοινά μονοπάτια, κοινούς αγώνες. Κύριε Νικολόπουλε, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες για να δούμε πώς γίνεται, πώς, αν υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου και φυσικά να πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες, τις οποίες δυστυχώς σήμερα λόγω πίεσης χρόνου, τηλεοπτικού χρόνου, κατανοώ, δεν μπορέσαμε να τις πούμε. Οπότε ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους και πάνω απ' όλα το Δίκτυο 1, εσάς, για αυτή τη δυναμική που μας δίνετε. Όλους από καρδιάς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Όλοι μαζί θα πάμε ενωμένοι και θα το παλέψουμε. Να είστε καλά, κύριε Νικολόπουλε. Καλή επιτυχία στις δράσεις σας. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Θα συνδεθούμε τώρα απευθείας με τον πρόεδρο της ομάδας ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας, κύριο Λάζαρο Ψωμιάδη. Καλησπέρα, κύριε Ψωμιάδη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε που είστε στο δελτίο μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Είναι παλιό συνεργάτη στο Δίκτυο 1, γιατί κάναμε ποντιακή εκπομπή στο Δίκτυο 1 και είναι συμπάθειά μας το Δίκτυο 1. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Ψωμιάδη. Εγώ σήμερα σας κάλεσα όχι για ποντιακή εκπομπή, αλλά ούτε για να πούμε για τις αθλητικές, για τα αθλητικά νέα του ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας. Σας κάλεσα για μια πολύ πολύ σημαντική δράση που κάνατε ως ομάδα, η οποία νομίζω ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και δεν ήταν άλλο από το να δώσετε χαρά, αγάπη, αλλά και χριστουγεννιάτικα δώρα στα παιδιά της περιοχής μας. Μιλήστε μας λίγο για τη σημερινή σας δράση. Έτσι ακριβώς, επισκεφθήκαμε ένα λογοθεραπευτήριο του Κώστα του Σαββίδη στην Καστοριά. Μοιράσαμε δώρα εκεί στα παιδιά, δώσαμε λίγη χαρά αυτές τις Άγιες Μέρες που έρχονται. Και οι δραστηριότητες της ομάδας δεν σταματάνε εκεί. Θα έχουμε και την Τετάρτη ακόμα μια τέτοια επίσκεψη σε ένα άλλο λογοθεραπευτήριο. Επισκεφτήκαμε και ένα άλλο παιδί, δικό μας παιδί εδώ της περιοχής, τον Άκη τον Γρηγοριάδη. Του δώσαμε μία φανέλα του Γιάννη του Αντετοκούμπο, μία μπάλα με υπογραφές όλων των παιχτών. Να δώσουμε λίγη ζεστασιά, ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς από μεριά μας σαν σύλλογος σε αυτά τα παιδιά. Κύριε Ψωμιάδη, πραγματικά αυτές οι δράσεις οι οποίες μας αναφέρετε είναι πάρα πολύ συγκινητικές. Είστε ένας αθλητικός σύλλογος, ένα αθλητικό σωματείο. Ήθιστε όταν φωνάζουμε προέδρους στο δελτίο μας να μιλάμε για τα γκολ, για τα κόρνερ ή ό,τι περιλαμβάνει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Θέλω όμως λίγο να σταθούμε και στο κοινωνικό πρόσωπο της ομάδας του ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας. Να μου πείτε λίγο πώς σκεφτήκατε να κάνετε πράξη όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες μας περιγράψατε μόλις τώρα. Επειδή εγώ είμαι αρκετά χρόνια στο ποδοσφαιρικό στερεωμά και τα τελευταία 6-7 χρόνια είμαι στο μπάσκετ,
Είμαι γνώστης και αυτών των συνθηκών και είμαι πολύ ευαισθητοποιημένο άτομο ώστε να κάνω τέτοιες ενέργειες. Όχι μόνο εγώ, αλλά και ο σύλλογος που συμμετέχω και τυχαίνει να είμαι πρόεδρος. Αυτές είναι ενέργειες που προσπαθούμε να φέρουμε, να έρθουμε πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους προσφέρουμε όσο πιο αγάπη μπορούμε και να σας πω την αλήθεια. Αυτό που είδα σήμερα στα μάτια των παιδιών ήταν πραγματικά η αγάπη και το χαμόγελο που είχαν. Ειλικρινά σας μιλάω με όλη την ευαισθησία. Χάρηκαν τόσο πολύ που δεν περιγράφεται. Δηλαδή να τα βλέπατε το πρόσωπό τους θα καταλαβαίνετε με μια λέξη. Δεν υπάρχει άλλο. Βάλατε τρίποντο στην ευτυχία δηλαδή σήμερα κύριε Ψωμιάδη. Έτσι ακριβώς. Ιδιαίτερα εκεί στον Άκη τον Γρηγοριάδη. Δεν περίμενε αυτή την έκπληξη. Ήμασταν όλοι όσα περούσαμε τα παιδιά του μπάσκετ. Χάρηκε. Δεν έχω λόγια να περιγράψω γιατί είμαι και ευαίσθητο άτομο και εντάξει. Καταλαβαίνουμε από τον τόνο της φωνής σας, κύριε Ψωμιάδη, πραγματικά πόσο πολύ ευχαριστηθήκατε τις σημερινές σας δράσεις, τις σημερινές σας επισκέψεις. Νομίζω αυτό που είδατε αξίζει όσο με χίλιες νίκες, με χίλια καλάθια, με χίλια τρίποντα, να το πάω και στο ποδόσφαιρο με χίλια γκολ. Πραγματικά τέτοιες στιγμές δείχνουν και την αθλητική παιδεία, θα λέγαμε. Αυτό. Ναι, δεν είναι αυτό μόνο το γήπεδο. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε σαν ΠΑΟΚ Μεσοφθαλμίας. Έχουμε και ακαδημίες, έχουμε γύρω στα 50 παιδάκια. Αυτό είναι το κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΟΚ Μεσοφθαλμίας και πιστεύω και πολλών άλλων συλλόγων που μπορούν αυτές τις μέρες να κάνουν αυτές τις δράσεις. Όπως σας είπα, η δράση μας δεν σταματά. Εδώ την Τετάρτη έχουμε ξανά επίσκεψη εδώ στη Μεσοφθαλμία, στο χωριό μας, σε ένα λογοθεραπευτήριο. Να επισκεφτούμε τα παιδιά, να τους δώσουμε και αυτούς μια χαρά και έπονται και άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Οπότε τώρα, κύριε Ψωμιάδη, δεν θα σας βλέπουμε μέσα στα παρκέ, ούτως ή άλλως είναι η εορταστική περίοδος. Δεν έχουμε αγώνες αν δεν απατώμε. Ναι, θα βλέπουμε όμως το κοινωνικό πρόσωπο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας και πραγματικά με χαροποιεί όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεται. Έρχονται άγιες μέρες, έρχονται χαρούμενες ημέρες. Θέλουμε να βλέπουμε χαρούμενα πρόσωπα και αν αναλογιστούμε και την πανδημία του κορονοϊού τώρα 2 χρόνια και τι δυστυχία μας έφερε όλη αυτή η κατάσταση, αυτές οι δράσεις πραγματικά μας συγκινούν και μας ευχαριστούν. Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ θα πω και κάτι, δηλαδή δεν θα πρέπει να περιμένουμε αυτές τις άγιες μέρες, θα μπορούμε όλοι οι συλλόγοι ανατακτά διαστήματα όλο το χρόνο να κάνουμε κάποιες τέτοιες δραστηριότητες. Και δόξα τω Θεώ, αρκετοί συλλογοί είναι ευαισθητοποιημένοι και κάνουμε αυτές τις δράσεις. Μάλιστα, η ομάδα γενικά, το Δέλτα Σίγμα, τα παιδιά της ομάδας του ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας, πώς εξέλαβαν όλες αυτές τις δράσεις, τις χάρηκαν, τις ευχαριστήθηκαν, θέλουν να συνεχίσετε? Ναι, εννοείται. Ήταν, δηλαδή με το που είπαμε, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, μόνο χαρά, δεν είπαν δεύτερη κουβέντα, εννοείται, όλο το Δέλτα Σίγμα συμμετείχε, δεν είπαν κάτι όχι δεν θα το κάνουμε, εννοείται και ακολούθησαν και οι παίκτες και ο coach. Είναι πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να τα περιγράψω με λόγια, ειλικρινά. Πραγματικά αντιλαμβάνομαι, κύριε Ψωμιάδη, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας, να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που κάνετε για τους συμπολίτες μας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό η χαρά που μοιράζετε απλόχερα. Και θα χαρώ να είστε ξανά στο δελτίο μας, να μιλήσουμε τόσο και για τις κοινωνικές δράσεις του ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας, αλλά και φυσικά και για τις αθλητικές επιδόσεις εντός των παρκέ. Ευχαρίστω. Όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη, ευτυχία. Σε όλες τις οικογένειες, τα παιδιά τους, ευημερία και εύχομαι να τελειώσει αυτή η πανδημία, να έρθουμε στην κανονικότητα, ο κόσμος να βγει έξω για να μπορέσει να ζήσει ελεύθερα και
με υγεία, με υγεία. Έτσι, κύριε Ψωμιάδη, πάνω απ' όλα υγεία. Να ευχαριστήσω και το κανάλι σας και εσάς προσωπικά για τη τιμή που μου κάνατε να βγω στον αέρα να πω αυτά τα... Και ειλικρινά είμαι συγκινημένος με αυτό που είδα σήμερα. Δεν έχω λόγια να πω. Κύριε Ψωμιάδη, η τιμή μας είναι που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς. Πραγματικά να ακούμε μόνο τέτοια νέα, μόνο τέτοιες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Καλή χρονιά σε εσάς και στο κανάλι σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υγεία πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Με τον κρατικό προϋπολογισμό ξεκίνησε την ενημέρωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Μιλώντας για την πανδημία, ο κύριος Οικονόμου τόνισε πως όποια μέτρα λαμβάνονται, στόχο έχουν να κερδίσει η χώρα απέναντι στην εξάπλωση της μετάλλαξης όμικρον. Σημείωσε δε πως γίνεται προσπάθεια να αυξηθούν οι εμβολιασμοί. Σηματοδοτεί με τον πλέον εμφατικό τρόπο την απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης να χτίσουμε πάνω σε όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα και να οδηγήσουμε την πατρίδα μας αλλά και τους ανθρώπους της στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. Ο νέος προϋπολογισμός, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αναπτυξιακός, κοινωνικός, μεταρρυθμιστικός και απολύτως συνεπής προς την πολιτική ευημερίας και ανάπτυξης που ακολουθούμε. Υπηρετεί με συνέπεια την κεντρική μας προεκλογική δέσμευση για την ελάφρυνση των πολιτών από τους δυσβάσταχτους και μεροληπτικούς φόρους που τους φόρτωσε η προηγούμενη διακυβέρνηση. Ο προϋπολογισμός προτάσει τη δίκαιη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου και τη μείωση των ανισοτήτων. Είναι ταυτόχρονα και ένα πολιτικό κάτοπτρο που αντικατοπτρίζεται με σαφήνεια το σύνολο των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Αντικατοπτρίζεται η εικόνα μιας Ελλάδας αισιόδοξης, ισχυρής και φιλόδοξης, έτοιμης να ξεπεράσει τις αντικσότητες και να τις μετατρέψει σε ευκαιρία προόδου. Ήδη, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η πατρίδα μας είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν 2,5 χρόνια πριν. Είναι πιο ισχυρή οικονομικά. Είναι πιο ισχυρή γεωπολιτικά, είναι πιο ισχυρή αμυντικά, είναι πιο ισχυρή σε ό,τι αφορά την εικόνα της στο εξωτερικό. Είναι η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης και της ευημερίας, είναι η Ελλάδα της προόδου. Η επιτυχία της κυβέρνησης είναι καρπός του σχεδιασμού και της συνετής διαχείρισης όλο αυτό το διάστημα. Ο προϋπολογισμός δίνει μια σαφή εικόνα του πώς θα είναι η Ελλάδα στο τέλος αυτής της τετραετίας. Στο πλαίσιο της ομιλίας του Πρωθυπουργός, τοποθετήθηκε και απάντησε με ειλικρίνεια, αλλά και με ευθύνη. Αλλά και με συγκεκριμένα μέτρα, στις ανησυχίες και στις αγωνίες της κοινωνίας για τις δύο μεγάλες απειλές που έχουμε μπροστά μας την επόμενη περίοδο. Την ενεργειακή κρίση και την κρίση της ακρίβειας, αλλά και την πανδημία με τη μετάλλαξη όμικρον. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της ενεργειακής κρίσης, που έχει έντονες συνέπειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την περαιτέρω διεύρυνση των μέτρων στήριξης προκειμένου να καλύψουν σημαντικό μέρος των αυξήσεων στην ενέργεια. Αφορούν πρώτον την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας για το μήνα Δεκέμβριο, αυξάνοντας την κρατική επιδότηση για όλους τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι με τη χαμηλή τάση στα 49,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τα 39 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα. Για τους δικαιούχους κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, το Δεκέμβριο το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 55,5 ευρώ από τα 45 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα. Δεύτερον, έχουμε την έκπτωση για τους οικιακούς καταναλωτές του φυσικού αερίου από 16% στην χοντρική τιμή για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στο 40% για τον Δεκέμβριο. Συνολικά, τον Νοέμβριο η έκπτωση για τα νοικοκυριά διαμορφώνεται σε 31 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα και για τον Δεκέμβριο σε 49 ευρώ. Τρίτον, ανακοίνωσε μέτρα για τους αγρότες. Η κυβέρνηση λαμβάνει ειδική μέρημνα για τη στήριξη των αγροτών με πρόσθετη επιδότηση σε όλα τα αγροτικά τιμολόγια για την κατάσταση. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.